Μεγάλη ήταν η συγκομιδή των αστυνομικών αρχών του Ρεθύμνου στη χθεσινή πρώτη για τη φετινή χρονιά επιχείρηση που στήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου για την πάταξη του φαινομένου της χασισοκαλλιέργειας. Στην επιχείρηση συμμετείχε για πρώτη φορά φέτος και το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να καταφέρνουν τελικά να εντοπίζουν 11 συνολικά φυτείες αποτελούμενες από 525 δεντρίλια κάναβης. Συγκεκριμένες και πολύ ακριβείς ήταν οι πληροφορίες που έφτασαν το προηγούμενο διάστημα στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου για την ύπαρξη χασισοφυτείων σε ορεινές και παιδινές περιοχές του Μυλοποτάμου, με αποτέλεσμα η χθεσινή επιχείρηση να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Τα εκατοντάδες χασισόδεντρα που καλλιεργούνταν επιμελώς και βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης, καθώς ήταν ύψους έως 1 μέτρο, μεταφέρθηκαν στις αποθήκες της αστυνομικής διεύθυνσης, ενώ από το χώρο των φυτείων οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν κάθε πιστήριο που βρέθηκε και το οποίο μετά από κατάλληλη αξιοποίηση μπορεί να τους οδηγήσει στην ταυτότητα των καλλιεργητών. Στο πλαίσιο της γιγαντιές επιχείρησης όμως, πάνοπλοι αστυνομικοί εντόπισαν να περιφέρονται κοντά στο χώρο μιας φυτείας 2 κτηνοτρόφους και μάλιστα συγχωριανούς ηλικίας 58 και 25 ετών αντίστοιχα. Σε έρευνα που ακολούθησε σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο οίκημα το οποίο χρησιμοποιούσαν από κοινού, βρέθηκαν και κατασκέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 346 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων, 600 κάλικες, 25 γραμμάρια κάναβης, ένα μαχαίρι και 2 ανιχνευτές χρυσού. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη για παραβάση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ το μεσημέρι μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν αύριο. Ωστόσο, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο οι δύο συγχωριανοί να σχετίζονται με τις χασοκαλλιέργειες που βρέθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ελληνική αστυνομία στέλνει για μία ακόμα χρονιά σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση το καλοκαίρι για την πάταξη του φαινομένου.